Καλησπέρα σας αγαπητοί μου φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί όλους μας. Και ποιο είναι αυτό. Πού βρίσκεται ο Χριστός. Οι μάγοι έψαξαν και βρήκαν τον Χριστό εκεί όμως που δεν τον περίμεναν. Στην Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Ρωτούσαν να τον βρουν στα Ιεροσόλυμα. Ίσως εκεί θα έπρεπε να έχει γεννηθεί. Τα Ιεροσόλυμα ήταν η πόλη των προφητιών και των μεγάλων θρησκευτικών παραδόσεων. Ο Χριστός όμως, όπως είχε προφητευθεί εκατοντάδες χρόνια πριν, γεννήθηκε στην Βιθλεέμ. Τα γεγονότα που επακολούθησαν με την γέννησή του δικαιολογούν πλήρως πια την εκπλήρωση της προφητείας. Αν ο Χριστός γεννιόταν στα Ιεροσόλυμα, θα είχε σφαγιαστεί από ακόμη δεν θα προλάβαινε να φέρει εις πέρας την Θεία Αποστολή του. Οι μάγοι, χωρίς φυσικά να υποπτεύονται τίποτε από όλα αυτά, κατευθύνθηκαν προς τα Ιεροσόλυμα. Άλλωστε προς τα εκεί τους οδηγούσε και το αστέρι το φωτεινό. Τελικά όμως βρήκαν τον Χριστό στην Βιθλεέμ. Και τώρα έρχεται ένα φυσικό ερώτημα. Αν έρχονταν σήμερα οι μάγοι και αναζητούσαν τον Χριστό, πού θα τον έβρισκαν. Δύσκολο το ερώτημα. Οι μάγοι και πάλι θα δυσκολεύονταν πολύ, ίσως πιο πολύ σήμερα. Θα έπρεπε να κάνουν πολλές και μακρές περιοδίες. Πιθανό και να απογοητεύονταν στο τέλος. Θα περιόδευαν την Αχανή Ασία, θα περιόδευαν την Αφρική και όταν θα έφταναν στην Ευρώπη, αφού θα είχαν περάσει από όλη την Αμερική, θα διαπίστωναν με φρίκι τον ορθολογισμό τον ηλισμό και την λατρεία του χρήματος που επικρατεί και θα ξαναέλεγαν «Τέλος πάντων, πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού να βρίσκεται άραγε ο Χριστός τον 21ο αιώνα, μήπως έφυγε από τη γη». «Όχι καλοί μας μάγοι, δεν έφυγε ο αιωνα μηπως εφυγε απο τη γη οχι καλή από τη γη. Ο Χριστός είναι με θυμόν πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών, αλλά ο Χριστός είναι εκεί που δεν τον υποπτεύεστε. Εκεί που δεν κάνει θόρυβο και δεν φαντάζει, όπως τα κοσμικά γεγονότα. Δεν είναι στα Ιεροσόλυμα. Είναι στις καρδιές που τον αγαπούν μέχρι θυσίας. Είναι στους πεινασμένου και διψασμένους για δικαιοσύνη και ελευθερία. Είναι στις συνειδήσεις που προβληματίζονται για την ύπαρξή τους και την αποστολή τους. Είναι στα μυαλά που λογικεύονται είναι σε τόπους και χώρους απίθανους. Είναι εκεί που διώκεται. Είναι εκεί που δεν φαίνεται. Είναι εκεί που ορθοτομείται ο λόγος της αληθείας του Ευαγγελίου. Παντού είναι ο Χριστός και διευθύνει τον κόσμο, ως πανταχού παρών. Και μάλιστα θα έρθει η ώρα που όλοι οι ψεύτικοι, όλα τα είδωλα και τα υποκατάστατα θα καταρρεύσουν, ακριβώς γιατί είναι ανθρώπινα κατασκευάσματα και τότε όλη η ανθρωπότητα θα γίνει μία πίμνη με ένα πιμένα τον Χριστό. Ναι, αυτό θα γίνει, είναι σίγουρο. Μην αμφιβάλλετε καλοί μας μάγοι, μην εντυπωσιάζεστε από τον θόρυβο των ψευτοθεών. Ο άνθρωπος διψάει την αλήθεια, τη ζωή, τη χαρά. Όλα αυτά όμως τα δίνει μόνο ο Χριστός. Σε αυτόν θα τα βρει τελικά ο άνθρωπος γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αλλού. Και μην ξεχνάτε, σοφοί μας μάγοι, ότι όπως πέρασαν αναρρύθμιτοι αιώνες για να γεννηθεί ο Χριστός στον κόσμο, έτσι χρειάζονται αναρρύθμιτοι αιώνες για να αναγεννηθεί από τον Χριστό ο κόσμος. Αυτό είναι φυσικό και το φυσικό συνήθως δεν το παραβιάζει ο Χριστός. Γι' αυτό και μπήκε μέσα στο φυσικό για να το κάνει σύντο το χρόνο μεταφυσικό. Το μόνο που θα μπορούσατε να μας υπενθυμίσετε ξανά, καλή μας μάγοι, είναι τούτο. Η ζωή μας, η ζωή όλων των χριστιανών, να γίνει ένα λαμπερό αστέρι που θα οδηγήσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα την ανθρωπότητα προς το Θείο Βρέφος. Είναι κρίμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος μέσα στο χάος, ενώ υπάρχει το φως» πρέπει να αγωνιστούμε για την σωτηρία της ψυχής μας. Η πορεία μας πρέπει να είναι ανωδική, πορεία προς την θέωση. Άνθρωπος ίσον κίνηση, πορεία, πορεία προς όλες τις κατευθύνσεις, πορείες πολέμου, ειρήνης, ζωής και πορείες θανάτου, πορείες στα βουνά, στους κάμπους, στη σελήνη, παντού πορείες. Ακόμα και οι γιατροί για τα ψυχολογικά αδιέξοδα συνιστούν πορείες. Μία πορεία όμως θα μείνει χαρακτηριστική στην ιστορία, είναι αυτή που εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας, η πορεία των μάγων, η πορεία των σοφών αστρονόμων προς τον Χριστό. Με φλογισμένη ψυχή, με διψασμένη καρδιά, με μυαλό γεμάτο ερωτηματικά, προχωρούν μέρα νύχτα οι μάγοι και ερευνούν σε βουνά, σε λαγκάδια για να βρουν την αλήθεια. Οδηγημένοι από το υπέρλαμπρο αστέρι ψάχνουν για να βρουν τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον σωτήρα του κόσμου, την χαρά και το φως και τα βρήκαν όλα αυτά μέσα σε μία φτωχή σπηλιά. Βρήκαν τον Θεό σαν αδύναμον ήπιο, άσημο. Βρήκαν την ειρήνη ανάμεσα στα ζώα τη χαρά ανάμεσα στους βοσκούς, την ευτυχία μπροστά στην Παναγία. Οι μάγοι πορεύτηκαν με πίστη, με ταπείνωση και με αγάπη. Γι' αυτό βρήκαν τον ατίμητο θησαυρό, τον Χριστό. Οι σοφοί ξέρουν να βρίσκουν την αλήθεια πιο κάτω από τα φαινόμενα. Ανακάλυψαν τη Θεία Παντοδυναμία κάτω από την φαινομενική αδυναμία, τη θεότητα κάτω από την ασημότητα και την νίκη κάτω από τον διωγμό και την καταδίκη. Το βρέφος που συνάντησαν οι μάγοι δεν ήταν ένα κοινό βρέφος, ήταν ο Θεός. Το προσκύνησαν και του κατέθεσαν μπροστά του ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, τη σοφία τους, τα χρυσαφικά τους και την καρδιά τους. Το τελευταίο που αξίζει για όλα το έχουμε κι εμείς. Αν πορευτούμε και του δώσουμε την καρδιά μας, του δώσαμε το παν και του αξίζει το παν. Ο Χριστός πορεύτηκε από τον ουρανό στην γη για να μας σώσει. Αν πορευτούμε κι εμείς από την γη προς τον ουρανό, ασφαλώς θα σωθούμε. Αυτή είναι η πορεία μας και προσοχή σε αυτό. Πορεία που δεν περνάει από την Βιθλεέμ, δηλαδή μέσα από την αλήθεια και το φως, δεν φτάνει ποτέ στον ουρανό. Χριστός ετέχθη έτη πολλά και πανεφρόσινα σε όλο τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, να είστε όλοι και όλες καλά και το Άγιο Άστρο της Βιθλεέμ πάντοτε να καθοδηγεί το δρόμο σας και να σας οδηγεί προς την αλήθεια, προς το Χριστό δηλαδή, όπως ακριβώς οδήγησε και τους τρεις μάγους, τους τρεις αυτούς αστρονόμους, τους σοφούς της Ανατολής, που τους οδήγησε στη Βηθλεέμ, έτσι λοιπόν και εμάς να μας οδηγεί πάντοτε προς το Χριστό, όπου ο Χριστός είναι το φως το αληθινό, το φωτίζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον, να είστε όλοι και όλες καλά.